Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Κοζάνης, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και Σχολικών Αγώνων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διοργάνωσαν σήμερα το πρωί την Αθλοπαιδιά Ανώμαλου Δρόμου Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Κοζάνης. Η δράση έλαβε χώρα στο στρατιωτικό γήπεδο. Σήμερα χαιρετίζουμε τα μικρά παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία αθρώα προσήλθαν για τον αγώνα ανώμαλου δρόμου. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οργανώνουν αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση αθλητική για να δείξουμε το αθλητικό πνεύμα, η ζωή κοντά στη φύση και οι μαθητές μπορούν να καταφέρουν όμορφες δραστηριότητες στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν. Είναι μια διοργάνωση που γίνονταν παλιότερα, έχει κάποια χρόνια να γίνει τώρα και προσπαθούμε να επανέλθουμε έτσι σε μια κανονικότητα. Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Κοζάνης και ο υπεύθυνος φυσικής αγωγής του γραφείου, ο κύριος Σισμανίδης, για την πρωτοβάθμια, γιατί είναι αγώνας που αφορά την πρωτοβάθμια, διοργανώνει αυτόν τον αγώνα ανώμαλου δρόμου. Παίρνουν μέρος δημοτικά σχολεία του Δήμου Κοζάνης. Εμείς έτσι ως διεύθυνση προσπαθούμε να στηρίξουμε τέτοιες διοργανώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους και τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό και καλή επιτυχία σε όλους. Συμμετέχουν περίπου 110 παιδιά από σχολεία του Δήμου Κοζάνης, όχι μόνο μέσα από την πόλη, αλλά και από σχολεία των χωριών του Δήμου, δημοτικών κοινοτήτων. Είναι μια πολύ καλή συμμετοχή, υπάρχει έτσι ενδιαφέρον και ευελπιστούμε και σε συνέχεια.